αυξάνονται οι φόβοι για ακόμη μεγαλύτερη αύξηση των μεταναστευτικών ροών προς την Κρήτη και γενικότερα προς τη χώρα μας, με φόντο την κλιμάκωση της πολεμικής έντασης στη Μέση Ανατολή. Παρά τις κυβερνητικές δεσμεύσεις, απίστευτη στασιμότητα καταγράφεται στο ζήτημα της δημιουργίας δύο χώρων για την προσωρινή φιλοξενία μεταναστών σε επίπεδο Κρήτης, ενώ δεν υπάρχει καμία απολύτως ενημέρωση τόσο της περιφέρειας Κρήτης όσο και των αρμόδιων αρχών σε σχέση με τους χώρους που εξετάζονται από τα συναρμόδια Υπουργεία. Έχουμε καθυστερήσει, το οποίο από την πλευρά τη δική μας και η δική μου η πρόταση και άποψη είναι ότι δεν μπορούμε να έχουμε τους ανθρώπους στους δρόμους, δεν μπορούμε να έχουμε χωρίς να πάνε σε ένα χώρο που να πληρεί τις προϋποθέσεις, να μπορούν να έχουν ένα φαγητό, μία στέγαση και να μεταφερθούν αξιοπρεπώς στην Αττική. Υπάρχουν κάποιοι χώροι που εξετάζονται? Είχε αναλάβει το Υπουργείο μαζί με το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης να δουν αν υπάρχουν κάποιοι χώροι οι οποίοι να πληρούν τις προϋποθέσεις και να πάνε, γιατί ζητούμε δύο κέντρα των 300 ατόμων, δεν ζητούμε κάτι μεγάλο. Ήδη έχουν περάσει 5 και πλέον μήνες από τις σχετικές δηλώσεις του πρώην Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Δημήτρη Κερίδη, με την Περιφέρεια Κρήτης και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να διεκδικούν την άμεση δρομολόγηση λύσεων με φόντο τη δραματική αύξηση των μεταναστευτικών ροών από τη Λιβύη στην Νότια Κρήτη, καθώς υπερβαίνουν κατά πολύ τους 3.000 από τις αρχές του χρόνου. Είχαμε καταλήξει όταν ήταν Υπουργός ο κ. Κερίδης ότι θα γίνουν δύο μικρά κέντρα υποδοχής για 48 ώρες, να υπάρχουν οι ανθρώπινες συνθήκες, να υπάρχει χρηματοδότηση. Και βέβαια το καινούργιο στοιχείο είναι η Κρήτη. Ναι. Φέτος μέχρι στιγμής είναι γύρω στους 2.700. Πολύ μεγάλο. Άρα έχουμε δραματική αύξηση. Βέβαια η Κρήτη είναι διαφορετική υπόθεση, διότι ξεκινά το ταξίδι από τα βορειοαφρικανικά παράλια, ναι. Λιβύη κατά βάση. Δεν είναι. Είναι πολύ πιο επικίνδυνο ταξίδι από το λιγόλεπτο ταξίδι για να περάσει από τα μικρά ασιατικά παράλια στα νησιά μας. Στα Δωδεκάνησα, και δεν γίνεται βέβαια αυτό κάθε μέρα. Γίνεται όμως με μεγαλύτερα πλωτά μέσα, μεγαλύτερα καράβια, όχι πιο ασφαλή, ασφαλώς όχι πιο ασφαλή, καριδότσουφλα θα τα περιέγραφα, γι' αυτό και είναι επικίνδυνο το ταξίδι. Συζητάνε ότι υπάρχουν κάτω περίπου στις 15.000 με 20.000 άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να μετακινηθούν στην κεντρική Ευρώπη. Αλλά ο πρώτος σταθμός που φτάνουν στην Ευρώπη είναι η Ελλάδα. Θα πρέπει να υπάρξουν ανθρώπινες συνθήκες για τη φιλοξενία τους, δηλώνει ο Σταύρος Αρναουτάκης, ο οποίος είχε επικοινωνία με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, Νίκο Παναγιωτόπουλο, ο οποίος τον διαβεβαίωσε ότι το Υπουργείο βλέπει θετικά το ζήτημα και ότι θα επισκεφθεί σύντομα το νησί μας. Θα έρθει στην Κρήτη και ότι πάλι το Υπουργείο θα δει θετικά πώς μπορούν να γίνουν δύο κέντρα για 48 ώρες να μεταφέρουν οι μετανάστες στην Αττική. Η πρώτη παρέμβαση που πρέπει να γίνει να είναι με ανθρώπινες συνθήκες και όχι αυτό το οποίο γίνεται σήμερα. Η διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος είναι θέμα ευρωπαϊκό, επαναλαμβάνει ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, ο οποίος αναφέρθηκε στις αυξημένες μεταναστευτικές ροές στο Νότιο Αιγαίο, στην Κρήτη και στην περιοχή των Δωδεκανήσων, σημειώνοντας ωστόσο ότι το ελληνικό κράτος είναι πολύ πιο έτοιμο στη διαχείριση του μεταναστευτικού, γιατί με ευρωπαϊκό χρήμα και προσπάθεια οργάνωσε ένα σύστημα υποδοχής που καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν διαθέτει.